Καλή σας ημέρα, κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα, κυρία Γεωργίου. Καλημέρα και στους ακροατές μας, να το πούμε για άλλη μια φορά. Να ξεκινήσουμε, παρότι είναι αλήθεια το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης θέλαμε να συζητήσουμε. Να ζητήσω όμως το σχόλιο σας, κύριε Σοφιανέ, για τα κλειστού τύπου προαναχωρησιακά κέντρα, τα πρώτα κλειστού τύπου προαναχωρησιακά κέντρα που ανακοινώθηκαν χθες. Νομίζω ότι όλοι όσοι μας ακούν μπορούν να καταλάβουν ότι το να μετατρέπεις τα νησιά του Αιγαίου σε απέραντα στρατόπεδα συγκέντρωσης εξαθλιωμένων ανθρώπων αποδείχνουν μια απάνθρωπη διαχείριση ενός έσχους που έχει προκαλεστεί από την εφαρμογή, την υλοποίηση και από την προηγούμενη και από τη σημερινή κυβέρνηση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αυτή η συμφωνία απαγορεύει σε αυτούς τους ανθρώπους να καταθέσουν αίτηση ασύλου στις χώρες προορισμού και μετατρέπει την Ελλάδα και ιδιαίτερα τα νησιά σαν πρώτο σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρους εγκλωβισμένων ανθρώπων, ανθρώπων που τους απαγορεύουν να φύγουν από την Ελλάδα και φυσικά αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θεωρούμε ότι τροφοδοτούν και το ρατσισμό και την ξενοφοβία και φυσικά την ταλαιπωρία του ντόπιου πληθυσμού, ειδικά των νησιωτών μας. Ναι, απ' την άλλη βέβαια θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δομές τύπου Μόριας δεν τιμούν κανέναν. Και ούτε φαντάζομαι είναι μέλλον για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Κυρία Γεωργίου, από το 2016, από το Μάρτιο, όταν μπήκε σε ισχύ η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας από την προηγούμενη κυβέρνηση, είχαμε εκφράσει την αντίθεσή μας στο να υπάρχουν κέντρα ανοιχτού ή κλειστού τύπου, το έσχος της Μόριας ή τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που ετοιμάζεται να φτιάξει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στα νησιά. Εμείς θεωρούμε ότι στα νησιά πρέπει να γίνεται μια γρήγορη μετακίνηση αυτού του πληθυσμού στην ενδοχώρα σε συνθήκες ανθρώπινες να επισπεύδονται όλες οι διαδικασίες και να βοηθούνται αυτοί οι άνθρωποι να ταξιδέψουν στις χώρες προορισμού. Αυτό προϋποθέτει μη τήρηση αυτής της συμφωνίας και φυσικά αλλαγή αυτών των αντιδραστικών κανονισμών του Δουβλίνου 1, 2 και 3 που έχουν ψηφίσει τα άλλα κόμματα και τα μέτρα τους, τα αποτελέσματα αυτών των συνθήκων του Δουβλίνου τα βλέπουμε, τα εισπράττουμε στην καθημερινότητά μας όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, μήπως αδικείτε, είστε υπερβολικά αυστηροί με τις κυβερνήσεις που χειρίστηκαν το θέμα και αναφέρομαι και στην προηγούμενη κυβέρνηση και σε αυτή. Ότι, από ποια άποψη το λέω, ότι με δεδομένη την ευρωπαϊκή στάση στο θέμα αυτό, το προσφυγικό μεταναστευτικό, ήταν πιεσμένες οι ελληνικές κυβερνήσεις να το χειριστούν. Τι είπα να πει είναι πιεσμένες. Είναι πιεσμένες να διαμορφώνουν το έσχος της Μόριας ή τα διαβατά. Είναι υποχρεωμένες να εγκλωβίζουν χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι έχουν δικαίωμα. Όταν είναι κλεισμένα τα ευρωπαϊκά σύνορα, κύριε Σοφιανέ. Με βάση το διεθνές δίκαιο, το οποίο το έχουν κουρελιάσει και είναι υποκριτές και φαρισαίοι κυριολεκτικά όταν μιλάνε για δικαιώματα μεταναστών ή προσφύγων, με τις παγκόσμιες ημέρες που γίνονται μια φορά το χρόνο, ή να μιλάμε για τα δικαιώματα των παιδιών, γιατί χτες ήταν η μέρα για το παιδί, νομίζω. Ναι, όταν δίκιο. Τα 3 στα 4 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα βρίσκονται σε άθλιες συνθήκες. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Όλα αυτά θα τα αποδεχτούμε στο όνομα ότι υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική. Εμείς λέμε ότι πρέπει να εκφραστεί αντίθεση στην πράξη σε αυτή την πολιτική και φυσικά αυτή η αντίθεση προϋποθέτει την δυνατότητα από τη μια να σέβεσαι το δικαίωμα του πρόσφυγα να καταθέτει αίτηση ασύλου στη χώρα προορισμού και απ' την άλλη να σέβεσαι το δικαίωμα των Ελλήνων και των μεταναστών που βρίσκονται σε αυτή τη χώρα να ζουν σε ανθρώπινες συνθήκες και όχι δίπλα σε γκέτο. Έγιναν πολύ τα κατανοητές οι θέσεις. Ας πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα συζητώνται μεταξύ άλλων τα άρθρα για την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, αλλά και για την ψήφο των αποδήμων. Να ξεκινήσουμε με τη συζήτηση για τα άρθρα περί ευθύνης υπουργών. Αν έχω κατανοήσει καλά, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι η πλήρης κατάργηση Βεβαίως. Του νόμου. Το κατάλαβα από τη συζήτηση για την προανακριτική Βεβαίως. Για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως επιμένει στο άρθρο 86, στην ερμηνευτική δήλωση που έχει καταθέσει για το άρθρο 86, περί ποινικής ευθύνης υπουργών με αναδρομική ισχύ. Ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος? Εμείς θεωρούμε, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι δεν πρέπει να υπάρχει τέτοιο άρθρο στο Σύνταγμα. Δεν μπορεί να μπαίνουμε σε μια διαδικασία συνταγματικά να κατοχυρώνεται ένα ειδικό καθεστώς με το οποίο θα εξετάζονται οι υπουργοί ή οι πρώην υπουργοί. Όπως όλοι οι Έλληνες, οι υπουργοί ή οι πρώην υπουργοί θα αντιμετωπίζουν τους νόμους οι οποίοι ισχύουν για όλους.
Αυτή είναι η θέση καθαρή την οποία την έχουμε εκφράσει σε όλες τις συζητήσεις όλα αυτά τα χρόνια γύρω από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και σε όλα όσα συναντούμε, αν θέλετε, στην προσπάθεια εφαρμογής αυτών των διατάξεων με τις επιτροπές τέτοιες ή τις άλλες, οι οποίες κυριολεκτικά αξιοποιούνται από τις κυβερνήσεις για να στοχοποιούν ή για να αντιμετωπίζουν πολιτικά προβλήματα σε σχέση με τους αντιπάλους τους. Το είδαμε στην Οβάρτη στην εκδοχή την προηγούμενη με το ΣΥΡΙΖΑ, στην Οβάρτη τώρα. Υπαρκτά σκάνδαλα γίνονται αντικείμενο μιας αντιπαράθεσης δικοματικής και το προηγούμενο διάστημα και τώρα. Άρα λέτε καταργήστε εντελώς αυτές τις αναφορές για να μπαίνουμε στη διαδικασία όταν αναδρομούμε. Υπάρχει σταθματική αναφορά στα ζητήματα των υπουργών. Ειδικό καθεστώς αντιμετώπισης των υπουργών. Όπως όλοι οι Έλληνες πρέπει να αντιμετωπίζονται και αυτοί. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα για την ψήφο των αποδήμων. Μάλιστα εσείς την αλλαγή στο Σύνταγμα για αυτή τη συζήτηση το είχατε θέσει, αν θυμάμαι καλά, ως προϋπόθεση. Βέβαια, γιατί γνωρίζετε ότι στη χώρα μας υπάρχει ένα αντιδραστικό καθεστώς, αυτό το καθεστώς του αίματος, που με βάση αυτό αποκτιέται η ηθαγένεια και αυτομάτως και το δικαίωμα ψήφου. Δηλαδή κάποιος που έχει προγιαγιά ή προπάπου με Έλληνα έχει τη δυνατότητα χωρίς καμιά σχέση με τη χώρα να αποκτά ελληνική ηθαγένεια και δικαίωμα ψήφου. Είναι άλλο πράγμα η έννοια του ελληνισμού, η έννοια ότι προέρχομαι από ένα έθνος, και άλλο πράγμα είναι ότι αυτομάτως άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα, δεν γνωρίζουν ούτε την ελληνική γλώσσα, να θεωρούνται Έλληνες πολίτες και να έχουν τα ίδια δικαιώματα χωρίς να έχουν τις υποχρεώσεις που έχουν οι Έλληνες πολίτες. Γι' αυτό και είχατε θέσει κάποιες προϋποθέσεις, όπως να είναι κάτοχος αφημί. Να κατοχυρωθεί και συνταγματικά η προσπάθεια που θα ακολουθήσει σε σχέση με τη διευκόλυνση της ψήφου των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό. Η τροποποίηση λοιπόν που γίνεται στο Σύνταγμα σας βρίσκει σύμφωνους ή έχετε τις ενστάσεις σας? Να σας μιλήσω ειλικρινά, δεν ξέρω την ακριβή διατύπωση όσον αφορά αυτά που θα πει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Οι ενστάσεις που έχουμε βάλει είναι ότι πρέπει με σαφήνεια να κατοχυρώνονται συνταγματικά οι όροι και οι προϋποθέσεις οι οποίοι θα έρθουν μετά με την πρόταση νόμου της κυβέρνησης σε σχέση με τη διευκόλυνση των ψήφων. Ξέρετε... Και αυτό για να αποφεύγουμε διαδικασίες, αν θέλετε, μη συνταγματικότητας των ορίων που πρέπει να μπουν ώστε να έχουν δικαίωμα ψήφου, διευκόλυνση στο δικαίωμα ψήφου οι Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ? Γιατί τις τελευταίες μέρες κυκλοφορεί ως πληροφορία, το πυροδότησαν την αλήθεια και οι δηλώσεις του κυρίου Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα εδώ στην ΕΡΤ, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν είναι ευχαριστημένο. Θεωρεί ότι δεν καλύπτονται οι προϋποθέσεις που είχε θέσει για την ψήφο των αποδήμων. Ακούστε, εμείς σε αυτό το θέμα από την αρχή, από τις αρχές Σεπτέμβρη που καταθέσαμε την πρότασή μας και που στη συνέχεια με βάση τις συναντήσεις των κομμάτων και την εξειδικεύσαμε και εμείς και τα άλλα κόμματα, ήμασταν καθαροί. Θέλουμε να διευκολυνθεί η ψήφος των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, των χιλιάδων φοιτητών, εργατών που ειδικά στην Ευρώπη, στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα χρόνια της κρίσης έφυγαν, διαμορφώνοντας μια νέα μετανάστευση. Από εκεί και πέρα, με βάση το αναχρονιστικό δίκαιο του αίματος, έπρεπε να μπουν όροι και συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Αυτό είναι η ισοτιμία της ψήφου. Η ισοτιμία της ψήφου είναι ότι αυτός που ψηφίζει, εκτός από το δικαίωμα της ψήφου, έχει και υποχρεώσεις. Είναι, αν θέλετε, η αστική λογική του αστικού συντάγματος, για να είμαστε ακριβείς. Δεν δηλώνω το όμως αρνητική για τον νόμο, λέτε να τον δούμε, να τον μελετήσουμε. Λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματός μας έβαλε στην συζήτηση που είχε στο κρατικό κανάλι το Σαββάτο μια σειρά ενστάσεις πάνω στη δημοσιοποιημένη πρόταση νόμου που κατέθεσε η κυβέρνηση. Ο Υπουργός Εσωτερικών προφανώς έχει υπόψη αυτές τις ενστάσεις, θα τοποθετηθεί. Εμείς δεν μπήκαμε σε καμία λογική, ούτε ρυθμιστή ούτε απορριθμιστή. Καταθέσαμε μια λογική πρόταση η οποία από τη μια διευκολύνει και από την άλλη βάζει συγκεκριμένους όρους τις οικονομικές σχέσεις, μην τις επαναλάβω, νομίζω είναι γνωστές, τις οικονομικές σχέσεις, το χρόνο απουσίας, την αυτοπρόσωπη ψήφο, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να διευκολυνθούν οι ψηφοφόροι, οι Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Όχι, έχει ενδιαφέρον η θέση σας και γι' αυτό σας ρωτώ και το θυμίζω και στους ακροατές και στις ακροάτριες, γιατί η δική σας συνένεση, με τη δική σας συνένεση επιτυγχάνεται ο αριθμός των 200 για να ισχύσει από τις επόμενες εκλογές. Γι' αυτό. Εμείς θα συνενέσουμε σε μια πρόταση η οποία ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία είχαμε θέσει. Και αυτά δεν είναι πως με την έννοια του όρου, είναι με την έννοια της λογικής. Δηλαδή ότι ο άλλος πρέπει να έχει οικονομικά ενεργό αφημί, άρα οικονομικές υποχρεώσεις, για να μιλάμε κυριολεκτικά για ισοτιμία της ψήφου και να μην είμαστε υποκριτές, ο άλλος πρέπει να έχει ένα όριο από το οποίο απουσιάζει από την Ελλάδα. Δεν μπορεί να λείπει 50-100 χρόνια επειδή είχε μια γιαγιά ή ένα παππού και να ψηφίζει, γιατί εμείς το είπαμε καθαρά. Δεν αποδέχεται τη σχέση αίματος. Το είπαμε καθαρά. Υπάρχει στόχος και από τη Νέα Δημοκρατία και από την κυβέρνηση και φαίνεται από δηλώσεις υπουργών της και άλλων βουλευτών της να αλλοιωθεί το εκλογικό σώμα, δίνοντας τη δυνατότητα γενικώς σε απόδημους να ψηφίζουν. Αυτό εμείς επιχειρούμε, προσπαθούμε να το αποτρέψουμε με την πρόταση που κάνουμε, η οποία είναι και συγκεκριμένη, η οποία έχει λογική, και φυσικά την πρότασή μας αυτή, αν έρθει, θα την ψηφίσουμε. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, γιατί χθες ο κύριος Γεραπετρίτης έθεσε ένα ακόμη θέμα στην πολιτική συζήτηση. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται θετική στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την καθιέρωση λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας. Πώς σας βρίσκει εσάς αυτό το αίτημα? Αναφέρεστε στις υπογραφές, το μισό εκατομμύριο υπογραφές. Μισό εκατομμύριο υπογραφές, ναι. Είμαστε θετικοί γενικά. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα πρέπει να το δούμε και συγκεκριμένα. Κύριε Σοφιανά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Γεια σας.